χαρούμενοι που βρισκόμαστε αυτό το απόγευμα εδώ μαζί σας και που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε την έκθεση που θα αποσχεδιάζουμε και θα εγκαταστήσουμε στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Παραμυθιάς, στο κτίριο Βούλγαρη. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η παραγωγή και η εγκατάσταση της έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος έχει αναδειχθεί για υλοποίηση στις εταιρείες ΕΚΟΜ και ΤΕΤΡΑ. Είμαι η Εύη Αλεξανδροπούλη από την ΕΚΟΜ και μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες, κάποιους από τους οποίους καλύπτω θα τους δείτε στην πορεία, θα προσπαθήσουμε να σας ξαναγήσουμε στους χώρους του κέντρου. Πριν σας παρουσιάσω και σας δώσω και κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για την ροή της εκδήλωσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η εκδήλωσή μας βιντεοσκοπείται. Παρακαλώ για να προχωρήσουμε και να ξεκινήσουμε. Να έρθει στο Δήμο ο Δήμαρχος Σουλή, ο κ. Γιάννης Καραγιάννης, για ένα χαιρετισμό. Αξιότιμοι καλεσμένοι, σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή εκδήλωση παρουσίαση που διοργανώνεται από την Ένωση Εταιριών ΕΚΟΜ ΕΠΕ ΤΕΤΡΑΚΟΜ ΑΕ, αναδόχους του έργου του υποέργου 4 της πράξης κτίριο Βούλγαρη, πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είμαστε πολύ περήφανοι που 5 χρόνια μετά την ένταξη της πράξης που αφορά την αποκατάσταση και επανάθεση του σχολείου Βούλγαρη και μετά από μια μακρόχρονη σειρά διαδικασιών, φτάσαμε σήμερα εδώ στο Διατάφτα. Η κτηριακή αποκατάσταση είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Παράλληλα, η μελετητική ομάδα βρίσκεται υπατμών για την ολοκλήρωση της μουσιογραφικής, μουσιολογικής μελέτης, ώστε να είμαστε σε λίγους μήνες σε θέση να χαρούμε το τελικό αποτέλεσμα. Το έργο 4 που μας φέρνει σήμερα εδώ αφορά τη διαμόρφωση των εκθέσεων του πολυχώρου, που βασικό στόχο έχει να διαφυλάξει και να προάγει την πολύ πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά. Όμως, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται και για ένα ακόμη λόγο. Αποτελεί ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους για προσφορά τυχόν υλικού, φωτογραφίες, βιβλία, διάφορα άλλα αντικείμενα που σχετίζεται με το χώρο που δίνεται να ενταχθεί στην έκθεση. Θερμή παράκληση λοιπόν να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια και να βάλουμε όλοι μαζί ο καθένας ξεχωριστά το λιθαράκι στον εμπλουτισμό της έκθεσης. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές που κατ' υπέρβαση των συμφωνητικών τους υποχρεώσεων μοιράζονται μαζί μας σήμερα τις ιδέες τους. Το έργο αυτό αναμένεται να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την Παραμυθιά και γενικότερα για το Δήμο Σουλίου και ως τέτοιο μας αφορά όλους άμεσα. Με πολύ χαρά και ενθουσιασμό αναμένουμε να παρακολουθήσουμε τα όσα θα μας παρουσιάσουν. Σας ευχαριστώ πολύ, ο λόγος σε εσάς. Επιτρέψτε μου να σας γνωρίσω τους συνεργάτες και συνοδηγούς και σε αυτό το εγχείρημα. Και πριν να σας πω όλα αυτά, να σας πω ότι η ομάδα έργου μας αποτελείται από 20 τουλάχιστον άτομα, επιστήμονες, συνεργάτες, συναδέλφους με πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα κατασκευής, σχεδιασμού και κατασκευής εκθεσιακών χώρων, σε θέματα σχεδιασμού και απόδοσης οπτικής ταυτότητας, σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών, περιοχών της φύσης, περιοχών του πολιτισμού, περιοχών παραγωγής. Σήμερα είμαστε εδώ ο Ηρακλής Καλογερόπουλος από την Τέτραγκον, αρχιτέκτονας, μουσιολόγος, με συγχωρείτε, η Μαρία Μαυροκοστίδου από την Τέτραγκον, αρχαιολόγος, ιστορικός τέχνης, μουσιολόγος, ο Ανδρέας Πανίτσας από την ΕΚΟΜ, περιβαλλοντολόγος, η Λίνα Τζιατζιά, εκπαιδευτικός, με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα για μουσεία, και ο Βαγγέλης Παπάς, διευθυντής της ΕΚΟΜ. Είναι επίσης μεγάλη μας τιμή και χαρά που στην ομάδα έργου μας συμμετέχουν ο Μπάμπης Παντελής,
ο Νίκος Αρβανίτης και ο Κώστας Δρίμτσιας. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι περισσότερο για αυτούς, τους γνωρίζετε. Αν θέλετε πάντως, στο τέλος της εκδήλωσης, εδώ είμαι να σας τα πω. Το κτίριο Βούλγαρη είναι συνυφασμένο με την ιστορία αυτής της πόλης και αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για μια σειρά από λόγους που θα εξηγήσουμε και στην πορεία της παρουσίασης. Με την επανάκρισή του θα δημιουργηθεί ένας χώρος πολιτισμού που ελπίζουμε και αισιοδοξούμε να αποκτήσει μια εμβέλεια υπερτοπική. Βαγγέλη, θα ήθελες να μας περιγράψεις το σκεπτικό και το πλαίσιο του σχεδιασμού της έκθεσης. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαι εδώ απόψε. Χαίρομαι που είναι αρκετά άτομα που γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Η δικιά μας δουλειά είναι να σας παρουσιάσουμε τη σκέψη μας, τις προτάσεις μας, τη μουσιολογική και μουσιογραφική μας προσέγγιση που θα οδηγήσει αυτό το κτίριο στην επόμενη φάση λειτουργία. Τις προτάσεις που ελπίζουμε μέσω αυτού του κτιρίου θα οδηγήσουν και την Παραμικιά, τον Δήμο, τη Δεσποτεία, σε μια επόμενη φάση ταυτότητας, σε μια επόμενη φάση ανάπτυξης. Όταν το κτίριο άρχισε να λειτουργεί ως Δημοτικό Σχολείο το 1937 έως και το 2009, αποτέλεσε ένα κέντρο αναφοράς όχι μόνο της Παραμικιάς, ένα κέντρο αναφοράς για την εκπαίδευση, πολύ υπερτοπικού χαρακτήρα, πολύ πιο πέρα από τα όρια και τις Ιππείρους. Ακριβώς αυτή την καινούργια την διάσταση θέλουμε να δώσουμε και στη νέα λειτουργία αυτού του κτιρίου. Θέλουμε αυτός ο χώρος να είναι ένας χώρος τέχνης, πολιτισμού, ένας χώρος που θα προσελκύει επισκέπτες από μια ευρύτερη περιοχή, δίνοντας μια ανάσα, δίνοντας μια όθηση σε αυτή την πόλη, δίνοντας παράλληλα στον επισκέπτη μια εμπειρία επίσκεψης, δίνοντας στον επισκέπτη μια εικόνα για αυτή την περιοχή, δίνοντας στον επισκέπτη μια εμπειρία για την ιστορία αυτού του τόπου, για τα χαρακτηριστικά αυτού του τόπου. Ποιο είναι το αντικείμενο του έργου μας, λίγο σχολή, το καταλάβετε ήδη. Να προσδιορίσουμε μέσα από μια επιστημονική ανάλυση των πηγών. Να προσδιορίσουμε το περιεχόμενο, να το τεκμηριώσουμε, να το παρουσιάσουμε. Να παρουσιάσουμε τα θέματα εκείνα, τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά για να αναδείξουν αυτό το κτίριο, για να αναδείξουν αυτή την περιοχή. Αυτά τα θέματα θα τα δούμε στη συνέχεια. Παράλληλα, να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστούν αυτά τα θέματα, με ποια εργαλεία, με ποιες παρουσιάσεις ψηφιακές, με ποια φυσικά αντικείμενα θα μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε στους πολίτες της Παραμυθιάς, αλλά και στους επισκέπτες. Και τέλος, προφανώς, να κάνουμε όλες αυτές τις παραγωγές, να τις εγκαταστήσουμε ώστε ο χώρος αυτός να λειτουργήσει. Η θεματολογία σύνθετη. Η ιστορία του τόπου έχει πολλά κεφάλια. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε την εκπαίδευση ως ένα βασικό στοιχείο του σχολείου, αλλά και ως ένα βασικό στοιχείο της Παραμυθιάς, ως ένα βασικό στοιχείο της Ιππείρου. Έχουμε το φυσικό περιβάλλον. Καλαμάσα, χαίρομαι στα βουνά της Παραμυθιάς. Έχουμε την αρχαιοτεχνία και έχουμε τον Σωτήριο Βούλγαρη, τον δημιουργό, τον χρηματοδότη αυτού του σχολείου, τον δημιουργό όμως παράλληλα ενός οίκου με υπέρ τοπική προφανώς με παγκόσμια κοινοβουλία. Ένα συντηρητικό πλεονέκτημα για αυτόν τον χώρο. Η σύνθετη αυτή ανάλυση των αντικείμενων, τα πολλά αντικείμενα, μας προβλημάτισαν στη λογική ότι δεν θα θέλαμε να φτιάξουμε έναν χώρο στον οποίο θα υπάρχουν λίγο τυχαία, θα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα να υποθούν. Ο επισκέπτης ουσιαστικά να πελαγώσει από αυτή την πληροφορία, να χάσει αυτή την εμπειρία, να χάσουμε το στόχο μας. Πού στηριχτήκαμε? Στηριχτήκαμε σε μία απλή λογική. Η λογική των διαδρομών. Και πάνω σε αυτές τις διαδρομές αρθρώσαμε όλη την μουσιολογική μας προσέγγιση. Οι διαδρομές
του ανθρώπου, οι διαδρομές της φύσης, στον χώρο και στον χρόνο, οι διαδρομές του Σωτήρη Βούργα, η διαδρομή των υλικών, από πρώτη ύλη σε ένα δημιούργημα, σε ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα από το τεχνίτη. Αυτή λοιπόν αποτελεί τη βάση της παρουσίασης όλης της ιδέας μας σε όλη την ανάπτυξη σε αυτόν τον χώρο. Οι βασικοί άξονες, ο τόπος. Ο τόπος είναι παραμυθιά. Είναι αυτός ο χώρος που όλα αυτά δημιουργούνται, όλα αυτά ουσιαστικά αφίστανται. Και γύρω από αυτόν τον τόπο ή με αυτόν τον, τόπο αρθρώνονται ο άνθρωπος και η φύση. Αρθρώνεται το σχολείο και η εκπαίδευση ως μια σημαντική, λειτουργία αλλά και ιδέα στην περιοχή. Αρθρώνεται ο οίκος Βούργαρη. Οι συνεργάτες μου στη συνέχεια θα παρουσιάσουν βήμα-βήμα, αίθουσα-αίθουσα, όλη αυτή την προσέγγιση μας σε αυτό το κτίριο. Ηρακλή, έχουμε ένα κτίριο, ένα δημοτικό σχολείο με 3 ορόφους, 2 διαδρόμους και περισσότερες από 6 αίθουσες. Θα ήθελες να μας δώσεις μια πρώτη εικόνα για τη διάθρωση των επιμέρους θεματικών ενωτήτων. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά έπρεπε να προσδιοριστεί η διάταξη και η θέση των χώρων του νέου μουσείου, που θα μπορούσαμε να πούμε, στο κτίριο Βούλγαρη. Οι χώροι αυτοί δεν αφορούν προφανώς μόνο τους εκθεσιακούς χώρους, αλλά και χώρους που συμπληρώνουν όλη τη λειτουργία του κέντρου. Έτσι αποφασίστηκε ο κύριος κορμός του κτιρίου, στο επίπεδο 0 και 1, όπως βλέπετε, να είναι αφιερωμένος στο μόνιμο εκθεσιακό χώρο, καθώς και ένα τμήμα του επίπεδου 1. Στη δεξιά πτέρυγα να χωροθετηθούν οι χώροι υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ στην αριστερή, στο επίπεδο 0, να διαμορφωθεί ο χώρος υποδοχής και ο χώρος του πολιτηρίου, αρκετά σημαντικό καθώς ο επισκέπτης με το που μπει μέσα στο κτίριο θα βρει το χώρο υποδοχής και θα μπορέσει να προσανατολιστεί. Ακριβώς από πάνω διαμορφώνεται χώρος γραφείων για το προσωπικό του πολυχώρου Βούλγαρη, ενώ στο επίπεδο μείον 1 που υπάρχει ένας επιπλέον όροφος, ο οποίος έχει άμεση πρόσβαση με το δώμα, δημιουργείται το καφέ. Το δώμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τις ανάγκες του καφέ, όσο και για τις ανάγκες οποιασδήποτε εκδήλωσης, όταν ο καιρός το επιτρέπει. Στη συνέχεια, ας δούμε πώς διαμορφώνονται εκθεσιακοί χώροι σε σχέση με το κτίριο. Η επιλογή και η δομή των χώρων αυτών διαμορφώνονται σύμφωνα με 2 παράγοντες. Ένα, την ίδια τη δομή του κτιρίου, που είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά και την αφήγηση που εμείς θέλουμε να δώσουμε μέσα σε αυτόν τον χώρο. Έτσι, αποφασίστηκε η διάδρομη του κτιρίου, τόσο στο επίπεδο του 0, όσο και στο 1, να παρουσιάσουν την ιστορία και το ρόλο της εκπαίδευσης στην παραμυθιά, αλλά και την ίδια την ιστορία του σχολείου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό η θέση τους, καθώς όταν ο επισκέπτης εισέλθει μέσα στον χώρο, θα ξεκινήσει την αφήγησή του με κάτι που ήδη γνωρίζει, το ίδιο το κτίριο, το όνομά του και την όψη του. Έτσι δηλαδή είναι σαν να πάρουμε τον επισκέπτη από το χέρι και να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας. Στη συνέχεια, στο επίπεδο 0, με αφορμή την χορηγία από το Σωτήριο Βούλγαρη, της οικογένειας μας του Σωτήριου Βούλγαρη για τη δημιουργία του σχολείου, αναπτύσσεται η ενότητα που αφορά τις διαδρομές του Σωτήριου Βούλγαρη στην Ελλάδα, από την παραμυθιά, στην Ιταλία και στον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ στο επίπεδο 1 αναπτύσσονται ενότητες που αφορούν τον πολιτισμό, τη φύση της παραμυθιάς και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τις τέχνες που σχετίζονται με αυτή. Ενώ στο επίπεδο του μείον 1 αναπτύσσεται μια ειδική θεματική που αφορά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατοχή στην περιοχή. Βρισκόμαστε στο Ισόγειο. Ας μπούμε στο εσωτερικό του κτιρίου. Λίνα, λόγω σε σένα. Ποια είναι η πρώτη θεματική που αντικρίζει ο επισκέπτης? Ακούμε. Καλησπέρα. Μπαίνοντας λοιπόν στο κτίριο, τι περιμένουμε? Ένα καλωσόρισμα. Ένα καλωσόρισμα που παρουσιάζει το ίδιο το σχολείο, το δωρητή, τα χρόνια λειτουργίας του. Υπάρχει μια παρουσίαση του ίδιου του κτιρίου σήμερα, που η λειτουργία του επανέρχεται με τη μορφή ενός πολυχώρου, που σκοπό έχει την προαγωγή του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.
Καλεί λοιπόν τους επισκέπτες να περιηγηθούν στις αίθουσες και να εξερευνήσουν τον χώρο ακολουθώντας τις διαδρομές των ανθρώπων και της φύσης. Ξεκινάμε από την πρώτη εκθεματική επιφάνεια, όπου παρουσιάζεται η παιδεία στην Ήπειρο και τη Θεσπρωτεία από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μια σύντομη παρουσίαση λοιπόν για την εκπαίδευση, το σημαντικό ρόλο κάποιων ανθρώπων που χτίσανε τα πρώτα σχολεία και καθώς και των τοπικών κοινωνιών που βοηθήσανε πολύ στην ίδρυση και τη λειτουργία σχολείων, καθώς και ο σημαντικός ρόλος των Ελλήνων της Διασποράς με τις που στέλνανε χρήματα για να χτιστούν με διάφορα σχολεία. Πάμε στο σημαντικό ρόλο της παιδείας και της εκπαίδευσης στην κοινωνία. Εδώ έχουμε βρει την πρώτη αναφορά για την παιδεία και την πνευματικότητα των κατοίκων της Παραμυθιάς σε μια επιστολή του παραμυθιώτη ιερέα Ιωάννη Υποτελέκη το 1633. Και στη συνέχεια βλέπουμε τον Τούρκο περιηγητή Ελβιά Τσελεπή να χαρακτηρίζει το 1670 την Παραμυθιά ως πόλη λογίων. Τέλος αναφέρονται οι παράγοντες που επέβαλαν την ανάγκη για εκπαίδευση στην Παραμυθιά που είναι γλωσσική, ήθελα να κρατήσω τη γλώσσα, οικονομική, κοινωνική, θέλαν να εξυπηρετήσουν το εμπόριο και τέλος το σημαντικό ρόλο που παίξαν οι σύλλογοι και ευεργέτες. Στην επόμενη εκθεματική επιφάνεια παρουσιάζονται τα γράμματα στην Παραμυθιά και πάμε στο όραμα του Σωτήρη, του Σωτήρη Βούλγαρη. Αναφέρεται στον ίδιο τον Σωτήρη που πριν το θάνατό του εκφράζει την επιθυμία να συμβάλλει με δωρεά σημαντικού χρηματικού ποσού για την ανέργεση σχολείου. Φαίνεται ότι οι αναμνήσεις του Σωτήρη από τα παιδικά του χρόνια στην Παραμυθιά τον ενέπνευσαν το όραμά του να συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη του τόπου και βέβαια ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή τα σχολικά κτίρια στην Παραμυθιά αντιμετώπιζαν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να σταθούμε στο υποπτικό υλικό, στα αρχεία και στα τεκμήρια που αναζητήσαμε, συγκεντρώσαμε και συνεχίζουμε να αναζητάμε μέχρι και την εγκατάσταση της έκθεσης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλωσορίσω κοντά μας, είναι διαδικτυακά μαζί μας, τον Μπάμπη τον Παντελή, ο οποίος θα ήθελα να μας πει δύο λόγια για αυτό το εγχείρημα. Θα πει ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα και από μένα, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Σε ακούμε μια χαρά. Ωραία, ωραία. Τις ευχές μου και τους χαιρετισμούς και από την μαρτυρική και όμορφη Κύπρο, που έτυχε να βρίσκομαι εδώ στο νησί αυτές τις μέρες. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην διοργάνωση που σκοπό έχει να μας πληροφορήσει, αλλά ταυτόχρονα να μας καταστήσει και κοινωνούς σε όσους παρευρισκόμαστε, αλλά και γενικότερα για την περιοχή. Μας καταστήσει λοιπόν κοινωνούς στην ιστορία και στην καθημερινότητα της τότε περίοδου και πώς συνδέονται όλα αυτά μέσω του αρχιακού πλούτου που υπάρχει ήδη καταγεγραμμένο στα γενικά αρχεία του κράτους, στο αρχείο Θεσπροπίας, αλλά και σε μονογραφίες επιστημόνων και συναδέλφων. Η δική μου προσέγγιση και βοήθεια αφορούσε αυτή ακριβώς την κατάσταση, δηλαδή τις αρχιακές πηγές που έχουν άμεση σχέση τόσο με την εμπορική δραστηριότητα στην Παραμυθιά στα τότε χρόνια, αλλά και παλαιότερα ακόμα και το 1800 τόσο, καθώς και την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Αρχιακές πηγές βρέθηκαν και μπορούμε να ευχαριστήσουμε και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για τη βοήθεια που μας έδωσαν. Πέρα από αυτό, η όλη διαδικασία προσεγγίζεται πολύ προσεκτικά και μεθοδευμένα, γιατί η εμπορική κίνηση στην Παραμυθιά ήταν πλούσια, εάν λάβουμε υπόψη μας τόσο την οικογένεια Βούλγαρη, που με αλληλογραφία μέσω της Ιταλίας με την οικογένεια Ρίγκα, που ζούσε για πάρα πολλά χρόνια στην Παραμυθιά, έχει να επιδείξει έναν αρχιακό πλούτο. Ο αρχιακός πλούτος μας παρουσιάζει μέσα από τα γραφόμενα και την εξέλιξη που υπήρχε τότε στο μεγάλο εμπορικό κέντρο στην Παραμυθιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ίδιο το σχολείο αυτό καθ' αυτό, πέρα από την αρχιτεκτονική του ιδιομορφία και ιδιαιτερότητα, έχει σχέση και με την ιστορία της πόλης,
γιατί στους χώρους του, εντός και εκτός, έχουν διαδραματιστεί σπουδαία ιστορικά γεγονότα. Λοιπόν, όλα αυτά συνοψίζονται μουσιογραφικά και μουσιολογικά σε μια πολύ όμορφη δουλειά από όλη την ομάδα και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό, γιατί συνέχεια υπάρχει. Δεν μπορεί να σταματάς τη συνέχεια, δεν μπορεί να σταματήσει την έρευνα όσο ρεγούμε βρίσκουμε. Και ήδη να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή τον φίλο μου, τον Βασίλη Κασκάνη, τον προϊστάμενο Γραφειοκρατίας Δευτέρων Μνημείων, που μας έδωσε το αρχείο των βρυσών της παραμυθιάς για μια μελέτη που έκανε το 2012, αν δεν κάνω λάθος, και στάνηκε τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, μας το παραχώρησε για να το χρησιμοποιήσουμε την άδειά του στον πολυχώρο Βούλγαρη. Αυτά τα λίγα από μένα. Καλή επιτυχία και έπεται και συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάντα εμείς ευχαριστούμε. Πάντα οι κατευθύνσεις σου είναι πολύτιμες για μας. Για τη θεματική των χώρων του Ισογείου, το παράδειγμα είναι ο Σωτήλης Βούλγαρης. Μέσα από αυτόν θα φωτίσουμε πτυχές της ιστορίας του τόπου και θα πλεχτεί η αφήγηση που σε λίγο θα μας παρουσιάσει η Μαρία και ο Ηρακλής. Η Μαρία θα μας παρουσιάσει τη μουσιολογία, τη θεματολογία δηλαδή των επιμέρους χώρων, ενώ ο Ηρακλής θα μας παρουσιάζει την μουσιογραφία, τον τρόπο δηλαδή και τα μέσα που επιλύεται αρχιτεκτονικά και τοποθετείται η θεματολογία. Ας πάμε στις αίθουσες του Ισογείου. Μαρία, είστε κοινές η αφήγηση. Καλησπέρα και από μένα. Όπως έχει ήδη περιγραφεί, βρισκόμαστε στο Ισόγειο και βλέπουμε μια τριμερή διάταξη, έτσι. Η πρώτη και εμφανής αίθουσα ξεκινά αυτή τη διαδρομή που ανέφερε και ο Βαγγέλης. Ξεκινάμε ένα ταξίδι. Το ταξίδι αυτό θα μας πάει από την Παραμυθιά και τη Θεσπρωτεία στην Ιταλία. Αυτό θα συμβεί καθ' όλη την πορεία αυτών των αίθουσών. Στην δεύτερη αίθουσα έχουμε τα ταξίδια, ή εν πάση περιπτώσει με την ευρύτερη έννοια την διαδρομή του Σωτηρίου Βούλγαρη στην Ιταλία, μέχρι να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει. Και στην τρίτη αίθουσα αναπτύσσονται θέματα που αντιμετωπίζουν την δημιουργία του οίκου Βούλγαρη ως τέχνη, έτσι, γιατί πρόκειται για μια τέχνη, και τη στιλιστική εξέλιξη. Πιο συγκεκριμένα τώρα, αν προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια, ξεκινά μια ενότητα με τίτλο «Η δυσβατική της Υπήρου». Δεδομένου ότι έχουμε έναν επισκέπτη στην Παραμυθιά, θέλουμε να τον ενημερώσουμε για τα βασικά, δεν θεωρούμε καθόλου δεδομένο ότι γνωρίζει την περιοχή. Το ανάγλυφο, την ιστορία, και εφόσον κατατοπιστεί σε σχέση με το ιστορικό πλαίσιο, προχωράμε σε σχέση με τον χρόνο στον 19ο αιώνα, που είναι η περίοδος δράσης του Σωτηρίου Βούλγαρη. Για να γίνει αυτό κατανοητό, επιλέγουμε τρεις οικονομικές δραστηριότητες πολύ σημαντικές για την περιοχή, την κτηνοτροφία, την μετακινούμενη κτηνοτροφία, την ομαδική, στη συνέχεια τους πραγματευτάδες, τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτό το δίκτυο και τις σχέσεις, και στη συνέχεια έχουμε άλλη μία τέχνη η οποία σχετίζεται, όπως έχει ήδη υποθεί άμεσα, με τον οίκο και την πορεία του Σωτήρη Βούλγαρη, αλλά αποτελεί μία από τις ξεχωριστές και άξιες προς μία τέχνη στην αργυροτεχνία. Περισσότερα και την αργυροτεχνία θα έχουμε ευκαιρία να δούμε και αργότερα. Προς το παρόν περνάω το μικρόφωνο στον συνάδελφο Ερκλή. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε την πρώτη κύρια ενότητα που θα την κρίσει ο επισκέπτης όταν εισέλθει μέσα στην πρώτη αίθουσα. Εδώ πέρα δημιουργείται θυσιακά ένα μεγάλο διόραμα, δηλαδή μια εικόνα της περιοχής, το οποίο όπως βλέπετε είναι ουσιαστικά ένα γράφημα για να δώσει και τον χρόνο σαν στοιχείο στον επισκέπτη και την αίσθηση, όπου δείχνει το δύσβατο τοπίο της περιοχής. Μπροστά από αυτό, όπως ακριβώς βλέπετε, δημιουργούνται τρεις κάθετες στήλες, όπου με κοπτικές μορφές εμφανίζονται τα τρία βασικά επαγγέλματα της περιοχής. Κτηνοτρόφος, έμπορος προγραμματευτής και γεροτέχνης. Με κρυστάλλινες επιφάνειες και εκτύπωση πάνω σε αυτές, παρουσιάζεται και κειμενική πληροφορία για το κοπτικό υλικό που μπορεί να το συνοδεύει.
Ας συνεχίσουμε την αφήγησή μας. Λοιπόν, επομένως, με όχημα αυτό το ταξίδι της οικογένειας Βούλγαρη και συγκεκριμένα του Σωτηρίου, έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την παραμυθιά του 19ου αιώνα, να τοποθετηθούμε στον χρόνο, να δούμε τι δραστηριότητες και ποια ιστορικά γεγονότα επηρεάζουν την πορεία της, έτσι ώστε στην πορεία, όταν βρεθούμε στο κεντρικό χώρο, να καταλάβουμε πώς προκύπτει το κατάστημα της οικογένειας, ουσιαστικά τι γίνεται. Η κύρια ιστορική αφήγηση έρχεται και συναντά την βιογραφία της οικογένειας. Επίσης, στο πίσω μέρος αίθουσας, όπως θα εξηγηθεί και από τον Ηρακλή, γίνεται ένα ειδικό αφιέρωμα στην αργυροτεχνία, δεδομένου ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι λίγος, αλλά την θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική, γιατί είναι το εφαλτήριο για όλη αυτή την αφήγηση σε σχέση με την ιστορία του Σωτηρίου. Νομίζω ότι τις λεπτομέρειες θα σας τις δώσει καλύτερα, γιατί έχει σημασία η εικόνα, ισοδυναμεί με 1000 lights, οπότε... Λοιπόν, σε αυτή την αίθουσα, ουσιαστικά το κύριο χαρακτηριστικό που θέλουμε να δείξουμε είναι η ίδια η παραμυθιά και η δραστηριότητα του Σωτήρου Βούλγαρη στην παραμυθιά. Περιμετρικά, στις εκθεματικές επιφάνειες, διαμορφώνεται ένας χάρτης ο οποίος παρουσιάζει, οπτικοποιεί τους σταθμούς στους οποίους ξεκίνησε και δραστηριοποιήθηκε. Το βασικό όμως στοιχείο του χώρου κεντρικά είναι το κατάστημα στην παραμυθιά. Ας πάμε λίγο καλύτερα στην επόμενη ενότητα, στην επόμενη διαφάνεια, συγγνώμη. Όπως συγγνώμη. Βρισκόμαστε εδώ. Κεντρικά του χώρου δημιουργείται αυτή εδώ η επιφάνεια του τοίχου, η οποία έχει ως έμπνευση την όψη του καταστήματος του Σωτήρου Βούλγαρη στην παραμυθιά. Δεν θέλουμε να κάνουμε πιστή αναπαράσταση, καθώς κάποιος μπορεί να επισκεφτεί και να το δει, και μάλιστα θέλουμε να παρακινηθεί μέσα από αυτό το χώρο. Όμως είναι το βασικό στοιχείο. Πάνω σε αυτό δημιουργείται μία προβολή, η οποία παρουσιάζει μέσω animated video, η οποία παρουσιάζει την ιστορία του καταστήματος. Ανδρέα, θα μπορούσες να δείξεις ένα δείγμα το πώς ακριβώς λειτουργεί. Μέσω ενός προβολικού συστήματος παρουσιάζεται η εικόνα από την παραμυθιά, ο Σωτήριος Βούλγαρης. Η δραστηριότητα εντός του καταστήματος και με τεχνική projection mapping εμφανίζονται και τα αντικείμενα τα οποία δημιουργήθηκαν και πωλήθηκαν μέσα στο κατάστημα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η επιδρομή από τους Οθωμανούς και η καταστροφή του καταστήματος. Έτσι αποτελεί ένα ζωντανό εκθεσιακό εργαλείο, θα λέγαμε. Έχει πληροφοριακό χαρακτήρα, αλλά και εικαστικό, καθώς ιδιαίτερες και πιο εστιασμένες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει και σε επιμέρους εκθεματικές επιφάνειες. Πίσω από αυτή την όψη του καταστήματος διαμορφώνεται ένας υποχώρος, όπως είπε η Μαρία πριν, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην τέχνη της αργυροτεχνίας. Κάνει μια μικρή παράκαμψη ουσιαστικά στην εκθεσιακή μας παρουσία στην αφήγηση και δημιουργείται μια ειδική θεματική για αυτή τη σημαντική τέχνη, η οποία είναι άμεσα συσχετιζόμενη με τη δραστηριότητα εντός του καταστήματος. Έχει μουσιοπαιδαγωγικό χαρακτήρα και εδώ παρουσιάζουμε πιο πολύ τις τεχνικές που αφορούν την μοναδική αυτή τέχνη. Στη συνέχεια, ας περάσουμε στην... Η Ανδρέα, μπορείς να με βοηθήσεις λίγο. Στην επόμενη ενότητα που αφορά τις διαδρομές του Σωτήριου Βούλγαρη στην Ιταλία. Λοιπόν, στη δεύτερη αίθουσα, ξανά στη λογική της διαδρομής και του ταξιδιού, έχουμε στάσεις πορείας, οι οποίες γίνονται σαφείς με μικρές αφηγήσεις σε σχέση με τα γεγονότα και την εξέλιξη της εμπορικής κυρίως δραστηριότητας του Σωτήριου Βούλγαρη, πώς από το μηδέν κατάφερε να αναπτύξει και να δημιουργήσει κυριολεκτικά την αυτοκρατορία μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, θα λέγει κανείς. Οπότε ο χώρος αυτός της αίθουσας λειτουργεί και εξυπηρετεί αυτή την ανάγκη. Πώς συμβαίνει το ταξίδι μέχρι το 1905 να φτάσουμε στη Via Condotti της Ρώμη και να δημιουργηθεί το πρώτο μεγάλο, μαζί με τα υποκαταστήματα φυσικά, κατάστημα της οικογένειας. Δείχνει μια πορεία κατ' ουσία.
εκθεσιακά ο χώρος επιλύεται χρησιμοποιώντας ένα εκθεσιακό εργαλείο, αυτές τις κάθετες στήλες, όπως βλέπετε, οι οποίες σε συνδυασμό με έναν επιταπέδιο χάρτη σε floor graphic παρουσιάζουν όλους τους σταθμούς που προγραμματίζει ο Τύριος Βούλγαρη στην Ιταλία. Για παράδειγμα, από την Νάπολη, στη Ρώμη και στη συνέχεια τα αποκαταστήματα στην Ελβετία. Αυτές οι εκθεσιακές στήλες περιέχουν εποπτικό υλικό, πληροφοριακό υλικό με διάφορους τρόπους, όπως φωτογραφίες, ολογράμματα, κειμενική πληροφορία, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα. Έτσι, ο κάθε επισκέπτης σε ένα σημείο από αυτά μπορεί να ανακαλύψει και να ερευνήσει πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εδώ βλέπουμε μία όψη από την πίσω μεριά, όπου υπάρχουν και τα ηχητικά, οι ηχητικές αφηγήσεις σε συγκεκριμένα σημεία. Μπορεί κάποιος δηλαδή να ακούσει ένα σκηνογραφημένο ουσιαστικά απόσπασμα. Σημαντικό στοιχείο της αίθουσας, θα επανέλθω σε αυτή την ενότητα, είναι και η περιμετρική τύχη. Εδώ πέρα δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να κουράσουμε τον επισκέπτη με πολλή πληροφορία, θέλουμε όμως να του δώσουμε το αίσθημα και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Γι' αυτό μέσω προβολικών συστημάτων που καλύπτουν αυτές τις επιφάνειες, δημιουργείται για ακόμη μια φορά ένα animated video όπου δείχνει αυτή την ιστορία. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα αυτής της προβολής. Σύντομες λέξεις και ενδεικτικές φωτογραφίες εμφανίζονται. Ο επισκέπτης μπορεί να τις ανακαλύψει στις συγκεκριμένες στήλες που βλέπουμε στο κέντρο του χώρου. Και στη συνέχεια, αφού παρουσιαστούν οι διαδρομές στην Ιταλία, δημιουργείται ένας υποχώρος πίσω από αυτόν, πίσω από αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ο οποίος παρουσιάζει την οικογένεια του Σωτήριου Βούλγαρη και το φιλανθρωπικό του έργο. Μαρία, μπορείς να μας πεις τι ακριβώς παρουσιάζει αυτή την ενότητα? Φυσικά. Λοιπόν, σε αυτόν λοιπόν εδώ το χώρο έχουμε μια ευκαιρία να αναπτύξουμε εν συντομία την πορεία της οικογένειας Βούλγαρη. Και γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Γιατί τα μέλη της οικογένειας, ειδικά η πρωτότοκη γη του Σωτηρίου, αναλαμβάνουν απευθείας δράση, θεωρούνται πρωτοπόροι στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν το κόσμο, κινούν την εμπορική δραστηριότητα γενικότερα για τον κόσμο. Οπότε μαθαίνουμε πληροφορίες γενικότερα για την κοσμηματοποίηση της εποχής. Με αφορμή αυτό, προχωράμε στα επόμενα μέλη της οικογένειας, τα οποία είναι μέλη που συνδέονται με την δράση. Δεν γίνεται εκτενής ανάπτυξη φυσικά για όλους τους ανθρώπους που απαρτίζουν την οικογένεια. Ο στόχος δηλαδή είναι πιο συγκεκριμένος. Και υπάρχει επίσης μία αναφορά στην φιλανθρωπική δράση από τη μία. Υπήρχαν άνθρωποι που δώσαν καταφύγιο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε πρόσφυγες πολέμου κατ' ουσία, έχουν βραβευτεί γι' αυτό και εν συνεχεία υπήρξαν με το παράδειγμα του σχολείου Βούλγαρη άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν κυριολεκτικά και μεταφορικά στην παιδεία και στις τέχνες. Και στις τέχνες μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι χρηματοδοτούν δράσεις στην πόλη της Ρώμης που αφορά την αποκατάσταση μνημείων, πολιτισμού, συνεχίζουμε εκθέσεις. Επομένως, αυτή ακριβώς είναι η δράση που αναπτύσσεται σε αυτόν τον χώρο. Εδώ ο χώρος είναι πιο φωτεινός σε σχέση με την προηγούμενη ενότητα. Θα λέγαμε ότι είναι πιο πολύ σκηνογραφημένος, καθώς όπως βλέπετε δεν υπάρχει ιδιαίτερη πληροφορία περιμετρικά της αίθουσας, όμως όλες οι ενότητες παρουσιάζονται μέσω μιας διαδραστικής εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, το χρονολόγιο Βούλγαρη. Πώς λειτουργεί αυτό ακριβώς? Πάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια, εδώ, ο επισκέπτης μέσα από μια οθόνη αφής και με τη χρήση απτικών αντικειμένων, όπως είναι κάποιες κάρτες ή κάποιες φωτογραφίες, μπορεί να επιλέξει τη χρονική στιγμή που θέλει να ανακαλύψει και τη θεματική που θέλει να ανακαλύψει σε σχέση με αυτή, και στη συνέχεια, μέσω ενός προβολικού συστήματος και με τεχνική projection mapping που
προβάλλει πάνω στην κάθετη επιφάνεια, παρουσιάζεται όλο το εκοπτικό υλικό το οποίο σχετίζεται με την επιλογή του χρήστη. Τέλος, ας περάσουμε, τέλος για το πρώτο επίπεδο, ας περάσουμε στην επόμενη ενότητα. Εδώ εστιάζουμε στην τέχνη του κοσμήματος με έναν άλλον τρόπο. Ναι, μας αφορά η ιστορική και η στιλιστική βασικά εξέλιξη του κοσμήματος του Ήπου Βούλγαρη, αλλά γίνεται πάλι αφορμή και το όχημα για να μιλήσουμε για το κόσμο σαν τέχνη. Έτσι έχει τελείως διαφορετική αφήγηση εδώ, ο λόγος του πληροφορία είναι σημειακή. Προσωπικότητες οι οποίες φόρεσαν και προώθησαν ουσιαστικά αυτές τις δημιουργίες, εμφανίζονται σε διάφορα σημεία που θα αναπτύξει ο Ηρακλής, όπως η Elizabeth Taylor, η Sophia Loren, η Ingrid Bergman. Και επίσης υπάρχει με μέσο μια προβολή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρχιετυπικές εικόνες έτσι, και σύμβολα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το φίδι, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα από διάφορους πολιτισμούς και ειδικά εδώ ας πούμε, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα κόσμησης και αναπτύσσονται από τον φυλακτικό χαρακτήρα που έχουν μέχρι τον χαρακτήρα ποταμίες που μπορούν να έχουν τα νομίσματα και κάποια στιγμή τα βρίσκουμε να φοριούνται σε κοσμήματα Βουλγαρία, δηλαδή αυτό το πάντρεμα. Αυτά σε σχέση με αυτόν τον χώρο. Τώρα, η εκθεσιακή μουσιογραφική επίλυση έχει να κάνει πιο πολύ με την αίσθηση ενός κοσμηματοπολίου, θα λέγαμε, εφόσον μιλάμε για τέχνη και για ακριβά κοσμήματα. Εκθεσιακά χρησιμοποιούμε πάλι το εργαλείο της στήλης που είδαμε στην προηγούμενη ενότητα. Εδώ πέρα, στις στήλες αυτές, εμφανίζονται οι διάσημες προσωπικότητες που έχουν φορέσει τα κοσμήματα του Ήπου Βούλγαρη και μάλιστα υποδέχονται τον επισκέπτη καθώς μπαίνει μέσα στον χώρο. Στη συνέχεια, στην πίσω μεγάλη επιφάνεια, διαμορφώνεται ένα οριζόντιο ανοιχτό εκθετήριο όπου σε συνδυασμό με τη γραφιστική των τοίχων παρουσιάζεται η στιλιστική εξέλιξη που ανέφερε πριν η Μαρία. Ενώ στην αριστερή μεριά γίνεται η προβολή μέσω animation όπου παρουσιάζονται οι πηγές έμπνευσης των κοσμημάτων. Βαγγέλη, λόγο σε σένα. Προφανώς για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την ενότητα, χρειαζόμαστε υλικό. Έχουμε αναζητήσει, έχουμε βρει και έχουμε βρει και καινούριο υλικό που δεν ήταν διαθέσιμο πριν. Ο Νίκος Αργολάμος, για παράδειγμα, μας έδωσε πρωτότυπες φωτογραφίες από τον Αλή Βέι, της Ζανή Αλή Βέι, που έχει, και αφορούν ή περιλαμβάνουν ακόμα και την ημέρα που εγκαινιάστηκε, μάλλον που ξεκίνησε στην πραγματικότητα η κατασκευή, η θεμελίωση του σχολείου. Είμαστε σε συνεργασία με τον Δήμο, σε επαφή με την οικογένεια. Έχουμε ζητήσει υλικό, είμαστε σε επαφή και με το μουσείο και με το ίδρυμα Βούλγαρη, έχουμε ζητήσει υλικό και από ό,τι γνωρίζουμε ήδη μια πρώτη συλλογή αντικειμένων και φωτογραφιών κυρίως, έχει σταλεί. Ελπίζουμε αυτή η συνεργασία να συνεχίσει έτσι ώστε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες που έχουν αυτή η χώρα. Ας ανέβουμε σιγά σιγά και στον πρώτο όροφο. Και εδώ, όπως και στο Εσόγειο, ο διάδρομος αποτελεί ένα χρήσιμο εκθεματικό χώρο και θα θέλαμε, Λίνα, να μας πεις πώς συνδέεται και συνδέεται με το Εσόγειο η θεματική του διαδρόμου και στον πρώτο όροφο. Εδώ, σε αυτό το διάδρομο, θέλουμε... ξέρουμε πολύ καλά ότι το σχολείο αυτό λειτουργήσε σχεδόν 70 χρόνια. Πάρα πολύ συμπορεύτηκε, όπως μας είπε και ο Μπάμπης ο Παντελής πριν, με πολύ σημαντικές στιγμές της ιστορίας της πόλης μας. Θέλουμε λοιπόν σε αυτό το χώρο οι μνήμες και οι αναμνήσεις και ό,τι ο καθένας θέλει που έζησε σε αυτό το χώρο και πήγε σχολείο, όπως και εγώ άλλωστε σε αυτό το σχολείο τελείωσα, να μας πει την ιστορία του και να μας την αφηγηθεί. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε αφηγήσεις ή ακόμα και να μας δώσουν φωτογραφίες από τη σχολική του ζωή, όποιος θέλει. Και στη συνέχεια παρουσιάζεται το σχολείο με τη νέα του ταυτότητα, που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κέντρο μάθησης και πολιτισμού με την επιστροφή στον κόσμο της παραμυθιάς του σχολείου με νέα ταυτότητα.
Αυτά για το διάδρομο. Στις αίθουσες του ορόφου, του πρώτου ορόφου, η θεματική αφορά τη φύση, την παραμυθιά και τους ανθρώπους του τόπου που άφησαν και αφήνουν αποτύπωμα με το έργο τους. Η Ρακλή θα μας πει πώς διαστρώνονται οι επιμέρους χώροι. Σε αυτό το επίπεδο είχαμε να παρουσιάσουμε ένα μεγάλο και ανοιχτό περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο ενοποιούνται οι δύο αίθουσες ώστε να μας δώσουν πολύ καλύτερα αυτή τη μουσιογραφική έκθεση. Όπως βλέπετε στη δεξιά μεριά, παρουσιάζεται η ενότητα που αφορά τις διαδρομές του ανθρώπου και της φύσης στην περιοχή. Στη συνέχεια, στο κέντρο, ο χώρος είναι αφιερωμένος στην παραμυθιά, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους της. Ενώ στη συνέχεια, στην αριστερή αίθουσα, παρουσιάζονται οι εικαστικές διαδρομές. Η συγκεκριμένη αίθουσα, ο συγκεκριμένος χώρος, είναι και ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων. Γι' αυτό το λόγο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, οι θεματικές επιφάνειες δεν καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της αίθουσας. Και επιπλέον έχει το εξής χαρακτηριστικό. Μεταξύ των δύο ενοτήτων, οι θεματικές επιφάνειες που βλέπετε εδώ πέρα έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν και έτσι ο χώρος να μεγαλώσει ανάλογα τις ανάγκες της εκδήλωσης και τον αριθμό των ατόμων που θα βρίσκονται εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια, ας περάσουμε στην πρώτη αίθουσα που θα συναντήσει ο επισκέπτης στο επίπεδο 1, αφού περάσει το διάδρομο, όπου αφορά την ενότητα γάμα, τις δρομές του ανθρώπου και της φύσης. Εδώ παρουσιάζονται οι ενότητες που αφορούν τις υδάτινες διαδρομές στον ποταμό Καλαμά, τις υδάτινες διαδρομές στον ποταμό Αχαίροντα, καθώς και τις διαδρομές που αφορούν τα βουνά της Παραμυθιάς και του Σουλίου. Στη συνέχεια, ο Ανδρέας θα σας παρουσιάσει λίγο πιο αναλυτικά τις συγκεκριμένες υποενότητες, αλλά ας δούμε λίγο τι γίνεται με τον χώρο. Εδώ πέρα, επειδή όπως είπα πριν, θέλουμε να δείξουμε ένα ανοιχτό περιβάλλον και παράλληλα να μην κουράσουμε τον επισκέπτη με πάρα πολλή πληροφορία, εικόνες και ενδεχομένως πληροφορίες που δεν τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ, δημιουργούμε μία μεγάλη επιδαπέδεια μακέτα διαδραστική, όπου με ένα προβολικό σύστημα και ένα σημείο διάδρασης. Εδώ πέρα, αυτή την οθόνη, ο επισκέπτης αρχικά όταν μπει σε αυτόν τον χώρο μπορεί να επιλέξει και να εξερευνήσει όλη την περιοχή συνολικά. Αυτή η επιταπέδια μακέτα αφορά και τις τρεις ενότητες που αναπτύσσονται περιμετρικά του χώρου. Έτσι, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια εισαγωγή, ένα καλός όρισμα. Έχει επίσης και μουσιοπαιδαγωγικό χαρακτήρα, καθώς μπορεί ένας χρήστης να γυρίζεται την οθόνη, ενώ στη συνέχεια περιμετρικά μια ομάδα επισκεπτών με την καθοδήγηση του ψυχοτήμου του μουσιοπαιδαγωγού να ανακαλύψει τις πληροφορίες. Στη συνέχεια, κάθε μία από τις υποενότητες που ανέφερα πριν εμφανίζονται στους τοίχους περιμετρικά του χώρου. Ο Καλαμάς, ο Αχαίροντας και τα όρη της Παραμυθιάς. Επειδή όμως, όπως είπα, δεν θέλουμε να κουράσουμε και οπτικά και πληροφοριακά με πάρα πολλές πληροφορίες, δημιουργούμε μια συνολική οπτική ταυτότητα με έναν αφαιρετικό τρόπο, με μια γραφή, μπορεί να έχει το χαρακτήρα ενός μιας προγραφίας, για παράδειγμα, πάνω στον οποίο σε όλες αυτές τις επιφάνειες γίνονται προβολές. Έτσι, το υποπτικό υλικό αλλάζει, έχει μια σύγχρονη εικόνα και μπορεί με στοιχεία animation, ξανά με τεχνική projection mapping, να παρουσιάζεται γρήγορα και εικαστικά το περιεχόμενο της ενότητας. Οι ειδικές πληροφορίες όμως υπάρχουν στις οθόνες αφής που βρίσκονται στο κάτω μέρος της επιφάνειας. Έτσι, ο επισκέπτης που θέλει να ανακαλύψει περισσότερες πληροφορίες θα σταθεί σε αυτά τα σημεία και θα ανατρέξει το περιεχόμενο. Αντρέα, μπορείς να μας πεις μερικά λόγια για το περιεχόμενο αυτών των οτήτων? Βέβαια. Καλησπέρα και από μένα. Όπως μας περιγράψει ο Ηρακλής, βρισκόμαστε σε έναν ανοιχτό χώρο. Ο επισκέπτης γύρω του έχει τρία πολύ σημαντικά στοιχεία της φύσης. Έχει το μεγαλύτερο ποτάμι της Επίρου, το Καλαμά, το μυθικό ποτάμι του Αχαίροντα και τα μαγευτικά όρη της Παραμυθιάς. Η έννοια της διαδρομής που αναφέρουμε καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας εδώ, σε αυτήν την αίθουσα πλέον αποκτά υπόσταση, αποκτά συγκεκριμένες θέσεις μιας διαδρομής. Η κάθε λοιπόν εκθεματική, η κάθε κατηγορία περιοχής αποτελείται, παρέχει
επιμέρους σημεία και θέσεις που εμείς παροτρύνουμε τον επισκέπτη να τις ερευνήσει. Το κριτήριο της επιλογής των θέσεων αυτών για τα τρία αυτά τις αυτές θέσεις είναι η σημαντικότητά τους όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για την ποικιλότητα. Στην ενότητα λοιπόν του Καλαμά αναφερόμαστε τα τοξωτά γεφύρια που επέτρεπαν την κίνηση και την επικοινωνία για αιώνες στους ανθρώπους. Θέσεις μοναδικής αισθητικής αλλά και περιβαλλοντικής αξίας, όπως αυτά του Καλαμά, όπου καταγράφονται πάνω από 80 είδη πουλιών, το Δέλτα Καλαμά Σαγιάδα, όπου είναι καταφύγιο και σπίτι για χιλιάδες πουλιά, όπως ερυθροτσιπνιάδες, ερυθροπελεκάνη, δεκάδες ψάρια, πετά και πολλά άλλα είδη φυτών και ζώων, κάποια τα οποία είναι απειλούμενα ή και σπάνια. Επικεντρώνοντας στην ανθρώπινη ύπαρξη και τα πολιτισμικά στοιχεία, αναφερόμαστε σε ερμηνεία με τη δική τους διαχρονική αξία, όπως η Εκκλησία στην Ουστίνα, η Αρχαία Φανωτή και η Αρχαία Γητάνη. Έχουμε φτάσει και μπροστά μας έχουμε τον Αχαίροντα. Εδώ επιλέξαμε θέσεις όπως τα στενά του Αχαίροντα, άλλη μία προστατευόμενη περιοχή, σπίτι και καταφύγιο επίσης για πουλιά όπως οι κερακίνες και οι φιδαετοί, αλλά και μεγάλα θηλαστικά όπως οι λύκοι, που τρέφονται και κινούνται τις πλαγιές του φαραγγιού. Το έλεος καλωδικίου, ένας υγρότοπος πολύ σημαντικός και για τη μετανάστευση των πουλιών, αλλά και για τους γεωφυσικούς τους σχηματισμούς. Ενώ η αναφορά στην ανθρώπινη παρουσία γίνεται μέσω των νεκρομαντίων στο χωριό Μεσοπόταμο, του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής, του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου και του Ρωμαϊκού Ταφικού Μνημείου στα Μάρμαρα της Ερμοχωρίου. Ο Αχαίροντας είναι αναμφίβολα ένα ποτάμι με μεγάλη μυθολογική αξία και με αυτή του τη διάσταση θα προβληθεί και στην έκθεση. Μαρία Κυρακλή, ο λόγος σε εσάς. Βρισκόμαστε σε όχι πολύ μεγάλη απόσταση από ένα σημείο που για τους ανθρώπους τουλάχιστον στην αρχαιότητα ήταν ένα πέρασμα, έτσι, στην ηθική του διάσταση, τη διάσταση στην οποία αναφέρεται από αρχαίους συγγραφείς. Πρόκειται πιθανότατα για ένα πέρασμα στον Άδη. Οπότε το νεκρομαντίο το οποίο βρίσκεται σε κοντινή επίσης απόσταση και έχει ένα σκαφί, άσκαφες που ξεκίνησαν ήδη από τις αρχές του αιώνα από τον Δάκαρη, έχει ερμηνευθεί βάσει των τεκμηρίων, των ανασκαφικών ευρημάτων, ως χώρος τελετουργικών πρακτικών, συνδεόμενων πιθανότητα με τη μαντική, όπου άνθρωποι με αγωνία για τη ζωή και το θάνατο πήγαιναν να μάθουν. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα και έχοντας υπόψη και άλλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις άλλων επιστημόνων για το ίδιο θέμα, δημιουργείται ένας χώρος, τις ποιότητες του οποίου θα αναφέρει ο Ηρακλής, όπου θέλουμε ο επισκέπτης να μπει στο κλίμα του μύθου, να μάθει βέβαια τις πληροφορίες που βγαίνουν μέσα από τον υλικό πολιτισμό, αλλά να αισθανθεί για λίγο αυτό το πέρασμα. Συγκεκριμένα, η αφήγηση, ας πούμε, που υπάρχει στην Οδύσσεια από τον Όμηρο, που ο Οδυσσέας θέλει να συναντήσει τον Τιρεσία και ξαφνικά παρηγορεί τον Αχιλλέα, τον Μεγάλο και τον Τρανό. Αυτό λοιπόν το κλίμα, αυτή η αίσθηση, θέλουμε να μείνει στον επισκέπτη στο σημείο αυτό της θεσιακής αφήγησης. Σε αυτό το σημείο δημιουργείται ίσως ο πιο βιωματικός χώρος του πολυχώρου Βουλγαρή. Μέσω ενός ατμοσφαιρικού χαμηλού φωτισμού και μιας έντονης σκηνογραφίας και έχοντας ως αφορμή, αφετηρία, έμπνευση χώρο του νεκρομαντίου, δημιουργείται ο χώρος που βλέπετε, ο οποίος σε συνδυασμό με ηχητικά περιβάλλοντα, σημεία δηλαδή
όπου σε συγκεκριμένο σημείο ο επισκέπτης μπορεί να ακούσει αφηγήσεις από τον Όμηρο όπου σχετίζονται με τον Εχμαλωτίο, έχει μία, θα λέγαμε, μοναδική εμπειρία. Παράλληλα, όπως βλέπετε, μέσα από σκηνογραφία και γραφιστικές ουσιαστικά επιλύσεις, εμφανίζονται μυθικές μορφές όπως είναι οι νύμφες, η Περσεφόνη, ο Χάρος, ο Κέρφερος. Στη συνέχεια, περάσουμε στην τρίτη υπονοιότητα του χώρου. Μετά από την παρουσίαση των δύο κυρίων ποταμών, του Καλαμά και του Αχέροντα, σειρά έχουν τα επιβλητικά βουνά της Παραμυθιάς, τα οποία εκτός από τη μεγάλη σημασία τους για την Ορνηθοπανίδα, είναι μια προστατευόμενη περιοχή ιδιαίτερα σημαντική για την Ορνηθοπανίδα, είναι και μια περιοχή με σημαντική πολιτιστική αξία, αφού εδώ βρίσκουμε τόπους ιστορικούς. Όλο αυτό, από τη μικρή τοπική ιστορία μέχρι την μεγάλη ιστορία που μπορεί να είναι γνωστή στο μεγαλύτερο μέρος του κοινού, είναι αφορμή για να ξανακοιτάξουμε γεγονότα της ιστορίας. Αυτά νομίζω σε σχέση με το Σούλη. Θα βάλω μια ανατελεία εδώ. Η Παραμυθιά αποτυπώθηκε με το φωτογραφικό φακό σπουδαίων περιηγητών του προηγούμενου αιώνα, αλλά και πιο σύγχρονου. Το έργο τους αποτυπώνεται και βρίσκει το χώρο του μέσα σε αυτή την έκθεση. Σπουδαίο έργο όμως, σπουδαίο είναι και το έργο συγγραφέων που εμπνεύστηκαν από αυτόν τον τόπο. Η Ρακλή και η Ανδρέα, θα μας πείτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο το παρουσιάζουμε στην έκθεση. Σε αυτό το μεθυσιακό χώρο παρουσιάζονται δύο ενότητες, η ενότητα Ε στην πόλη της Παραμυθιάς και οι καστικές διαδρομές. Αρχικά, ο επισκέπτης θα συναντήσει τους ανθρώπους του τόπου, όπου τον αποδέχονται όταν εισέλθει στον χώρο. Στη συνέχεια, στις εκθεματικές επιφάνειες γύρω, στις εκθεματικές επιφάνειες αναλύονται περισσότερο κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Επιπλέον, σε αυτές τις ενότητες υπάρχουν και τα λεγόμενα ομιλούντα πορτρέτα. Πρόκειται για οπτικοακουστικές παραγωγές, κάποιες οθόνες, όπου μέσω συνεντεύξεων σκηνογραφημένων, οι άνθρωποι του τόπου παρουσιάζουν την ιστορία τους. Έπει, θέλεις να μας πεις κάτι γι' αυτό? Δεν θα πω εγώ, θα μας μιλήσει ο ειδικός γι' αυτό, γιατί τα ομιλούντα πορτρέτα για μας αποτελούν ένα σημείο μουσιοθεατρικής απόδοσης και θα παρακαλέσω τον Νίκο, πιο ειδικός από την αίθουσα, να μας μιλήσει γι' αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και δεν είμαι και συνδεδεμένος με Skype. Το πρώτο που θέλω να πω πριν πάω στα ομιλούντα πορτρέτα είναι ότι, όπως καταλαβαίνετε, έχει μια ιδιαίτερη συγκίνηση για μένα όλο αυτό το τεράστιο πρόγραμμα που γίνεται για το Δημοτικό Σχολείο, διότι όλη μου η οικογένεια, μέχρι και τον παππού μου, είναι συνδεδεμένη με αυτό το σχολείο, καθότι ήταν εκπαιδευτική, άρα έχω όλη μου την οικογένεια στη διαδρομή αυτών των χρόνων να διδάσκει και να είναι οι φωνές τους μέσα σε αυτό το χώρο. Και του παππού μου του Αντώνη και του πατέρα μου του Κώστα και της μάνας μου της Μάριας. Εγώ μεγάλωσα σε αυτό το σχολείο ακόμα και όταν δεν ήμουνα εκεί και ήμουνα στο σπίτι μου. Γιατί πάρα πολύ μεγάλο μέρος των ιστοριών, των αφηγήσεων, των προβλημάτων ήταν γύρω από αυτό. Είμαι λοιπόν συγκινημένος και επίσης για έναν άλλο λόγο σκεφτόμουν τώρα εκεί που καθόμουν ότι το κτίριο Μπούλγαρη είναι μια παράδοση. Κάποτε αυτή η περιοχή πραγματικά ήταν σε μια διαδικασία άνθησης. Πέρασαν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά άφησαν ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, έκαναν τεράστιες δωρεές, έβαλαν μεράκι και τέχνη για να δημιουργήσουν πράγματα τα οποία θα είναι μόνιμα στον χρόνο. Και η συγκίνησή μου και αυτό που σκέφτηκα είναι ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που βλέπω ότι τελικά δεν είμαστε μόνο εμείς αποδέκτες μιας παράδοσης, αλλά
συμμετέχουμε κι εμείς με τη σειρά μας, φτιάχνοντας κάτι για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι ολοκληρώνεται αυτή η λέξη παράδοση, όχι μόνο ως αποδέκτης, αλλά και ως πομπός. Τώρα, όσον αφορά τα αμιλούντα πορτρέτα, όπως καταλαβαίνετε, πάντα όλα αυτά ξεκινάνε από το πώς λειτουργούν οι χώροι. Οι χώροι εν τέλει, οτιδήποτε κάνουμε εν τέλει, είναι μία αφήγηση. Είτε είναι λεκτική, είτε είναι εικονική, είτε είναι ζωγραφική, γλυπτική, είτε είναι δημοσιογραφική. Πάντα υπάρχει από πίσω αυτό το πράγμα που λέγεται αφήγηση. Εκεί λοιπόν είναι που μπλέκεται η δικιά μου η ζωή, γιατί η δικιά μου η ζωή είναι ακριβώς γύρω από το ζήτημα της αφήγησης, καθότι είμαι ηθοποιός και όλο μου η δραστηριότητα κινείται γύρω από αυτά. Εδώ θα έχουμε λοιπόν στα ομιλούντα πορτρέτα ένα μεγάλο συνδυασμό όλων των δυνατών, όλους μάλλον τους δυνατούς συνδυασμούς που μπορεί να περιέχει αυτή η αφήγηση. Τη ζωντανή μαρτυρία, είτε την ηχητική, είτε την οπτική, είτε το συνδυασμό τους, είτε την αφήγηση μέσω μιας καλλιτεχνικής απόδοσης, το ντοκουμέντο, οτιδήποτε σπαράγματα αφηγηματικά, τα οποία για ποιο λόγο μας είναι πολύτιμα. Μας είναι πολύτιμα γιατί έχουμε ανάγκη, πέρα από την πληροφορία τη συντακτική, να δούμε και την ιδιοτροπία των προσώπων αυτού του τόπου. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα με τον οποίο αυτά τα πρόσωπα αφηγούνται τη ζωή τους και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αυτά τα πρόσωπα κατάλαβαν το βίο τους και τον μεταδίδουν στους επόμενους. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να συνεχίσω μετά από αυτόν τον εκπληκτικό λόγο. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνοντας λίγο πάλι το μυαλό μας στην έκθεση, είμαστε λοιπόν και σε αυτή την αίθουσα και στην προηγούμενη, όπως είπε και ο Ηρακλής, στην υπόλοιπη ομάδα, σε ένα χώρο. Ένα χώρο ο οποίος μετατρέπει όλη την έκθεση, ουσιαστικά, από προορισμό κάποιου επισκέπτη και την κάνει μια αφετηρία. Μια αφετηρία για να γνωρίσει, να εξερευνήσει τον πλούτο της παραμυθιάς και της γύρω περιοχής. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε. Βάζουμε τον επισκέπτη να ταξιδέψει στον χρόνο. Μέσα από τα μάτια, όπως είπε και η Εύη, από ανθρώπου, των ανθρώπων που έχουν ήδη εξερευνήσει, φωτογραφίσει την περιοχή, από το 1855 μέχρι και πριν κάποιες δεκαετίες. Συγκεντρώνουμε λοιπόν το έργο ανθρώπων που είτε είχαν στα χέρια τους μια φωτογραφική μηχανή, είτε ένα χαρτί και ένα μολύβι. Και δημιουργούμε, αν επιτρέπετε, μια χρονοκάψουλα στο σημείο αυτό εδώ, με τεκμήρια περίπου 2 αιώνων. Ηρακλή, αν θες. Ναι. Η ενότητα αυτή, η οποία, όπως είπα και πριν, αναπτύσσεται κυρίως στον χώρο πολλαπλών χρήσεων, στην τρίτη αίθουσα, βρίσκεται κυρίως στις εκθεματικές επιφάνειες, όπως βλέπετε εδώ περιμετρικά, βρίσκεται βέβαια και στον πρώτο χώρο, γι' αυτό να σχετίζεται, καθώς και, και στον κάθετο αυτόν τοίχο με τη δυνατότητα μετακίνησης, όπως είπαμε. Τα εκθεσιακά εργαλεία αποτελούν οι εκθεματικές εκπομμένες επιφάνειες, μία προθήκη η οποία μπορεί να εκτεθεί υλικό, το οποίο ύστερα και από τη σημερινή εκδήλωση ελπίζουμε ότι θα έχουμε όλο και περισσότερο, όπως είναι έγγραφα ή από το αρχείο, έγγραφα από το αρχείο Μπρέστα. Στο κέντρο δημιουργείται μία οπτικοακουστική προβολή με animated video, όμοιο με τα προηγούμενα, το οποίο σχετίζεται με την ενότητα, και ο εξοπλισμός αυτού του χώρου θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εκδήλωσης όταν πραγματοποιείται εκδηλώσει αυτό το χώρο. Και παράλληλα, κάτω από τις επιφάνειες,
θα διαμορφωθούν ειδικά αναλόγια υπό τη μορφή βιβλίου, πάνω στα οποία θα εκτίθεται αντίγραφα ή και θέματα. Εδώ βλέπουμε το περιεχόμενο των ενωτήτων αυτών, φωτογραφίες και αντικείμενα. Η πορεία μας οδηγεί στην πόλη της Παραμυθιάς. Στην ενότητα αυτή, ο επισκέπτης απολαμβάνει ένα ταξίδι στην ιστορία του τόπου και στις εξέχουσες προσωπικότητες που αυτός ανέθρεψε. Ο Ανδρέας και η Μαρία θα μας βοηθήσουν σε αυτό το ταξίδι. Για άλλη μια φορά, έχοντας την έννοια της διαδρομής και σχεδιαστικά, αλλά και ώστε να αποτυπωθεί, η διαδρομή μας φέρνει είτε το κτηρίο που ακολουθήσαμε, είτε το ενωτή των λοιπών, μας φέρνουν πλέον χρονικά και γεωγραφικά στην Παραμυθιά. Πρέπει λοιπόν στο σημείο αυτό το γενικό να το κάνουμε ειδικό. Να παρουσιάσουμε δηλαδή τα μέρη, τα σημεία που πρέπει κάποιος να επισκεφθεί για να πει ναι, έχω δει την Παραμυθιά και ποια είναι το πόσιμα αυτά. Η αρχαία εφωτική, το κάστρο της Παραμυθιάς, το λειτουργικό συγκρότημα και ο ιερός ναός κυρίου Θεοτόκου. Επίσης, η κούλια, το ρολόι, το αρχοντικό ρίγκα, στιγμιότυπα από το Λάμποβο, ως μέρος και αυτό, και φυσικά οι διάσημες βρύσες της Παραμυθιάς. Μιλήσαμε λοιπόν για τον τόπο μέσα στους αιώνες και ξεχωρίσαμε πολλά μέρη, το καθένα έχει τη δική του σημασία. Τώρα πλέον μιλάμε για τους ανθρώπους του τόπου. Χρησιμοποιούμε τρεις υποενότητες και εκεί τους εντάσσουμε. Παραγωγή και εμπόριο, ηρωισμός και επανάσταση, ευεργεσία και παιδεία. Είτε ως άτομα είτε ως οικογένειες παρουσιάζονται οι πράξεις τους και το έργο τους, αποδίδοντας το αποτύπωμα που έχουν αφήσει μέχρι και σήμερα. Αν μου επιτρέπεις, Ανδρέα, σε αυτό το σημείο, πάλι η λογική είναι να σας δείχνουμε δείγματα του αρχαιακού υλικού και πιθανώς εποπτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί. Η προηγούμενη, ας πούμε, διαφάνεια δείχνει κάποια παραδείγματα που αφορούν τις οικογένειες που ξεκίνησαν δειλά-δειλά το εμπόριο και εξελίξαν τη δράση τους, φτάνοντας να δημιουργούν εμπορικούς οίκους που, όπως η περίπτωση, ας πούμε, των Μαρουτσέων, της οικογένειας Μαρούτσι, της οποίας ένα από τα οικείματα φαίνεται κάτω χαμηλά, στην Βενετία, οι οποίοι μετά με τη σειρά τους, τον τόπο που τους ανάθρεψε, δώσαν πίσω μέσω ευεργησιών, όπως η Μαρουτσέας που πλέον δεν υφίσταται στα Ιωάννινα. Οπότε, είναι μια ευκαιρία για εμπέδωση ξανά σε σχέση με τις έννοιες της παιδείας, που είναι αν θέλετε, ο πυρήνας όλων, έτσι, η εκπαίδευση και η παιδεία, γιατί αυτό άλλωστε ξεκίνησε και συνεχίζει, επιθυμεί να συνεχίσει το Μουσείο Βουλγαρή. Ομοίως, φεύγοντας από τα πορτρέτα των εμπόρων και ευεργετών, γιατί υπάρχει και μια ενότητα για την ευεργεσία, αν πάμε στην επόμενη, έχουμε παραδείγματα πορτρέτων ηρώων, έτσι. Ήρωες οι οποίοι είναι εξαιρετικά γνωστοί, τουλάχιστον στο ελληνικό κοινό, και ναι, έλκουν την καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή. Ας κατέβουμε τώρα στο επίπεδο μείον ένα. Σε αυτό το χώρο και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, θα αναφερθούμε στο ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της φυλάκησης των 49 προκρήτων. Με σεβασμό λοιπόν στην ιστορία, Μαρία και Ηρακλή, το λόγο σε εσάς. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο χώρος στο επίπεδο μείον ένα είναι αφιερωμένο σε αυτή την ιδιαίτερη θεματική ενότητα.
Δεν χρησιμοποιείται προφανώς όλος ο χώρος, αλλά τμήμα αυτού και μάλιστα οι μικρές αίθουσες, οι οποίες ιδανικά παρουσιάζουν τις έννοιες της φυλάκησης και του εγκλισμού. Γι' αυτό το λόγο θα σας αρέσει λίγο περισσότερο η Μαρία, καθώς και το τι ακριβώς παρουσιάζει στη συγκεκριμένη ενότητα. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι της εκθεσιακής αφήγησης πλέον περνάμε σε έναν χώρο που συμβαίνει η ιστορία. Δεν αναπαράγεται η ιστορία, δεν είναι μια αναπαράσταση όπως είναι γενικώς σαν έννοια μέσα στα μουσεία, ευκαιρίες αναπαράστασης της ιστορίας και της ερμηνείας της. Εδώ έχουμε πραγματικά έναν χώρο στον οποίο συνέβη, είναι ο χώρος στον οποίο φυλακίστηκαν 52 άτομα τον Σεπτέμβριο του 1943, το οποίο οδήγησε λίγες μέρες μετά στην εκτέλεση 49 από αυτούς, πρόκριτοι άνθρωποι διακεκριμένοι του τόπου, οι οποίοι σε μια μαύρη στιγμή της ιστορίας, ανορθόδοξα τελείως, βγήκαν από τον χάρτη. Εδώ ξαναμπαίνουν. Υπάρχει ένας τρόπος και ο τρόπος είναι η μνήμη και την αιγύρουμε με διάφορους τρόπους από το αρχαιακό υλικό της αφηγήσης, τα μυρολόγια. Έτσι, είναι ένα τραύμα, αλλά το οποίο πρέπει να αφηγηθεί, διότι είναι ο τρόπος, αν περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, πρώτον να τιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι και προχωρήσουμε προς την τελική όπου δημιουργείται ουσιαστικά μια επανερμηνεία ενός ηρώου εντός του χώρου, έτσι. Αυτά πολύ συνοπτικά για ένα θέμα το οποίο απαιτεί πολύ χρόνο, αλλά ξανά μια ανατελεία εδώ. Μαρία, φαντάζομαι ότι μετά από όλα αυτά που υπόθηκαν και αναλύσαμε, έχουμε συγκεντρώσει ό,τι υλικό χρειαζόμαστε. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για να προχωρήσουμε στις κατασκευές. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο? Είμαστε πλήρες. Ναι, και λόγω ιδιότητας έλεγα ποτέ δεν είναι αρκετό το υλικό. Η έρευνα δεν σταματάει ποτέ, αλλά κάποτε πρέπει να λάβει τέλος. Αλλά δεν αυτή τη στιγμή. Ένας από τους στόχους, μάλλον, αυτής της συνάντησης, εκδήλωσης, είναι να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη. Θέσαμε κάποια ζητήματα, προβληματισμούς, όψεις, πραγμάτων. Και αυτό συμβαίνει διότι ένας από τις σύγχρονες μεθόδους στην επιστήμη της μουσιολογίας είναι η συνεπιμέλεια, το copywriting, το οποίο εκπληρώνει, αν πάρουμε τον ορισμό που δίνουν φορείς όπως η ICOM, έτσι, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, εκπληρώνει τον κοινωνικό ρόλο που έχει ένα μουσείο, δηλαδή να ενδυναμώσει την κοινότητα και την κοινωνία. Οπότε, στη λογική του εκδημοκρατισμού θέλουμε την συνεισφορά σας, είτε αυτό αφορά αφηγήσεις σας, είτε αυτό αφορά υλικό, έτσι, παραχώρηση υλικού, τι υλικό θα μου πείτε. Ήδη έχει προβληθεί, αλλά πιο συγκεκριμένα υπάρχει μια λίστα πραγμάτων από παλιές φωτογραφίες, φωτογραφίες του περιβάλλοντος, τοποσίμων και σημαντικών πραγμάτων που έχετε αποθησαυρίσει, είναι κληρονομιά του τόπου. Η σχολική ζωή που ανέφερε η Λίνα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, γιατί είναι πολύ ζωντανή μνήμη, φαντάζομαι, και μία από τις πιο δυνατές. Δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες, υπάρχουν και τα αντικείμενα, έτσι, αντικείμενα τα οποία θα γίνουν οι μάρτυρες και αφορμή για περισσότερες ιστορίες. Μπορεί να αφορούν ξανά τη σχολική ζωή, βλέπετε παραδείγματα στις εικόνες, μπορεί να αφορούν ακόμα την αργυροτεχνία, γιατί από καταστήματα ή από επαγγελματίες που έζησαν στην παραματιά τον 20ο αιώνα. Όλο αυτό το υλικό μπορεί να σταθεί αφορμή για περισσότερη διάδραση, διεύρυνση γνώσεων και ψυχαγωγία, γιατί έχει και αυτόν τον χαρακτήρα. Νομίζω, ναι, τα υπόλοιπα, καθώς περνάνε τα slides, να τονίσω μόνο το εξής, ότι για το πρακτικό του πράγματος, στον χώρο που θα βρίσκεται το catering σε λίγο, θα υπάρχουν χαρτιά τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε και να έχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος αρμονικά. Ευχαριστούμε. Θα τελειώσαμε ακόμα. Περιμένουμε. Γεια σας. Ένα ακόμα μικρό θέμα.
Η παρουσία έχει ολοκληρωθεί. Ήδη έχουμε συνεργαστεί με εξέχοντες ανθρώπους που σχετίζονται με την παραδοσία. Μας έχουν βοηθήσει. Ο Σπύρος μας έχει διαθέσει αρκετό υλικό. Ο ανιψός τον Νίκο, σας είπα, μας διέθεσε το φωτογραφικό του αρχείο, το οποίο ουσιαστικά μέσα από την ψηφιοποίηση που κάνουμε το διατηρούμε. Γιατί μια φυσική φωτογραφία, αν παραμείνει για πολύ καιρό, μπορεί τελικά να χαθεί. Περιμένουμε, συνεργαζόμαστε με τον Γιάννη τον Μητσόνη που έχει ένα ενδιαφέρον αρχείο, είπε θα μας το δώσει για ψηφιοποίηση, με τον Παναγιώτη του Πραμάτο και με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν. Με τον Μιχάλη τον Πασιάκο που δυστυχώς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη συνεργασία του σε αυτό το έργο. Μας έχει δώσει όμως ιδέες, μας έχει δώσει προτάσεις και ελπίζουμε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο υλικό που ουσιαστικά είχε συλλέξει. Πού ήμασταν σε σχέση με αυτό το έργο? Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δεύτερη φάση. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μαζεύουμε το υλικό, τεκμηριώνουμε, συνεχίζουμε να τεκμηριώνουμε τη μουσιολογική μας προσέγγιση, αναπτύσσουμε τη μουσιογραφική προσέγγιση, σχεδιάζουμε τις παραγωγές που θα πρέπει να βάσει αυτό το υλικό, τις παραγωγές που θα χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση της β' φάσης να έχουμε ουσιαστικά με κάποιο τρόπο ολοκληρώσει την μουσιολογική και μουσιογραφική μας προσέγγιση για να μπορούμε στην τρίτη φάση να προχωρήσουμε στην παραγωγή, την κατασκευή και την εγκατάσταση. Πότε? Ελπίζουμε ή σχεδιάζουμε να μπορούμε να δείτε αυτό τον χώρο έτοιμο, να γίνει τα εγκαίνια δηλαδή αυτού του χώρου, τέλος Μαΐου του 2024. Ελπίζω να το πετύχουμε και με τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστούμε. Τώρα μπορείτε να ευχαριστήσετε. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε πολύ. Ήρθε όμως η στιγμή, ο λόγος να έρθει σε εσάς. Παρακαλώ πολύ να κρατήσουμε μια διαδικασία